Μέχρι 31 Μαρτίου του 2011 μπορούν οι δικαιούχοι να παρελαμβάνουν τα κουπόνια τους από τα ΚΕΠ για το πρόγραμμα του ΕΟΤ «Τουρισμός για όλους». Τις τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκε συνωστισμός στα ΚΕΠ της Νομαρχίας Λάρισας που φτάνουν να εξυπηρετούν έως και 500 άτομα καθημερινά για αυτό το σκοπό. Ο αρμόδιος αντινομάρχης κ. Χρήστος Καλομπάτσιος μεταξύ άλλων ζητάει την κατανόηση των πολιτών. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2010-2011 ξεκίνησε από τις 9 Ιουλίου προχθές και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Τρίτου του 2011. Στα δύο ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Υπολογίζουμε ότι τώρα αυτές τις πρώτες ημέρες προσέρχονται μόνο για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περίπου 500 συμπολίτες μας για να προμηθευτούν τα δελτία αυτά προκειμένου να κάνουν φθηνές διακοπές. Άμα δικαιούμε, γιατί όχι. Γλιτώνεις χρήματα. Πάντοτε είναι η κυρία δύσκολη. Άμα η τσέπη δεν φτάει, άμα φτάει, είναι πάντοτε εύκολη. Πρόκειται για εξαήμερες διακοπές σε καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Δικαιούχοι είναι όλοι ασφαλισμένοι εκτός των ταμείων ΙΚΑ και ΟΓΑ, με την προϋπόθεση ότι το ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 18.000 ευρώ, το οικογενειακό τις 31.000 ευρώ, ενώ η τρίτεκνη τις 40.000 ευρώ. Αναλυτική ενημέρωση γίνεται από τα γραφεία και την ιστοσελίδα του ΕΟΤ.